Από το πρωί εκείνης της ημέρας ένας δυνατός αναστεναγμός, σαν από το πουθενά, προμήνυε το κακό που θα ακολουθούσε. Αχ, αχ, Παναγίτσα μου! Για καιρό πολύ, η δημοσιογράφος έψαχνε μια λεκάνη τουαλέτας, αλλά δεν μπορούσε να τη βρει. Συγγνώμη, είστε τρεις με τα είδη γυνής, Παπαγεωργίου. Σαν αγριεμένα κύματα οι συνεργάτες της, σκορπούσαν χωρίς συνέστημα, χωρίς κανέναν δισταγμό, χωρίς ντροπή και δέος, ό,τι απλόχερα η Ελένη ήθελε να προσφέρει στην εκπομπή. Μια λεκάνη τουαλέτας, αλλά όχι μια οποιαδήποτε λεκάνη. Την αυτοκαθαριζόμενη. Συνήθως οι θύελες φέρνουν θύελες, καμιά φορά όμως ο ήλιος επανέρχεται ζεστός. Γι' αυτό υπάρχει πάντα μια ελπίδα. Ο Γιώργος, ο οποίος είχε αναθέσει στην Ελένη αυτήν την τόσο σημαντική αποστολή, έμελε να γίνει, έστω και για λίγο, ο ήλιος και η ελπίδα της. Πέφτει και λύγει στην πολύ μεγάλη γραμμή τώρα, βλέπεις. Ναι, ξέρεις κάτι. Γιατί τώρα μπορεί να έχουμε μπερδευτεί κιόλα. Εγώ έχω βρει λεκάνη και υπάρχει στο που γυρίζει γύρω-γύρω και της αλλάζει κάλυμα για να κάθεσαι. Σε αδιέξοδο και αυτή η συζήτηση. Δεν είναι αυτή η τουαλέτα που ψάχνει. Από προσανατολισμένη στη δύνη των προβλημάτων της, αδύναμη σαν την πεταλούδα που γυροφέρνει στη φωτιά και δεν θέλει να καεί. Καλύπτει το κενό της μίας λεκάνης τουαλέτας με δεκάδες άλλες. Μοναδικές, ιδιαίτερες, αλλά όχι αυτοκαθαριζόμενες. Και με λίγες πανακόπιτα προσπαθεί να καλύψει κενά και να κλείσει επιλόγους. Η μαμά μου έφερε πίτα για να κεράσω το γραφείο. Αλλά από κανέναν ούτε λέξη για συγχώρεση ή έστω για μια άλλη θεώρηση. Α, δεν θέλω, δεν είναι μισθωτικό. Δεύτερες ευκαιρίες συνήθως δεν υπάρχουν. Κανένας δεν δικαιολογεί την ανεπάρκεια. Πάρ' το. Ιστορία, εγώ άμα το είχα αυτό δεν θα μου. Έτσι είναι τα μούτρα σου. Δεν νομίζω. Η δυστοκία μας επιμένει και ο χρόνος αμήλικτος.